Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο δάσος, οι δεινόσαυροι περνούσαν τις μέρες χαρούμενες. Όμως ένας τυραννόσαυρος τους δάγκωνε όλους. Έτσι, ο γενναίος παρασαυρόλαφος πήγε να του προσφέρει ένα φίλο, αλλά ο τυραννόσαυρος δεν το δέχτηκε. Όχι, δεν μ' αρέσει τα φύλλα, μ' αρέσει το κρέας! Ένας γενναίος πτεροδόντας του πως πήρε ένα κρέας και είπε ευχαριστώ. Ήταν φίλοι. Ο παρασαυρόλαφος ήθελε να σκοτώσει το φτερονόδοντα για τη ζήλεψη. Ο παρασαυρόλαφος πήγε τη σπηλιά του στεγόσαυρου να του ζητήσει βοήθεια. Και ο στεγόσαυρος του είπε, άμα πήγες σε ένα γρίφο, θα πάρεις τα μαγικά γαϊδού τα μαγικά φτερά. Ο παρασαυρόλοφος δεν ήξερε τη λύση του γρίφου και ο στεγόσαυρος τον έδιωξε και δεν του δώσε τίποτε. Όμως ο παρασαυρόλοφος πήγε μπουσολώντας να κλέψει τα μαγικά γαδιά τη νύχτα. Και ακούστηκε ένα μπου δυνατό και ξύμνησε ο στεγόσαυρος. Ο παρασαυρόλοφος κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι. Κλείδωσε ο στεγόσαυρος στην πόρτα και ο παρασαυρόλαφος κρυφτήκε μέσα. Πήρε ένα ταϊπάνι, χτύπησε την πόρτα, πήρε τα γραμμάτα και έφυγε. Πήγε, έβαλε τα μαγικά βαδιά και τα φτερά και πήγε να σκοτώσει τον πτερονόδοντα και κατάφερε να το σκοτώσει. Όταν σκότωσε το πτερονόδοντα, ο τυραννόσαυρος έκλαιγε. Και μετά πήγε στη σπηλιά του στεγόσαυρου για να μάθει πότε πέθανε ο φίλος. Και αν μπορεί να κάνει κάτι για να το ζωντανέψει. Πατέρα, του είπε να γίνει, αν μπορεί να γίνει το ίδιο. Ο τυραννόσαυρος πήγε για νελά και τηλεφώνησε το στεγόσαυρο. Που του είπε βοήθεια. Στον κόσμο το είπε να λύσει το πρώτο το γρίφο. Τότε ο κοινωνός τον απείλησε τον ότι του φάει όλα τα αγκάφια. Ο σταυρός που φοβήθηκε, άρχισε να κάνει μάγια. Απαιδέθηκε, είπε λάθος λόγια. Απρά καταπρά να πεθάνω στεγόσαυρος. Και πέθανε. Έτσι ο τυραννόσαυρος δάγκωσε τον παρασαυρόλοφο και πήγε να πάρει ένα λουλούδι και έκλαψε στον πεθαμένο του φίλου.